Γεια σας φίλοι YouTubers, είμαστε στην πίστα Ruinberg και θα δούμε τον φίλο μας τον Μαμαγίλα 09. Δεν θα το δούμε για πολύ. Τι έκανες Γιάννη, ένα χι ταχύτητα. Δεν θα το δούμε για πολύ, όχι γιατί ξεχάστηκα και είχα την ταχύτητα στο επί 2, επί 4 πόσο το είχα, αλλά γιατί θα είναι μια πάρα πολύ σύντομη μάχη. Θα δούμε, εντάξει εδώ είναι spoiler, δεν θα δούμε όλη τη μάχη, θα δούμε μόνο το τι κατάφερε ο φίλος μας να κάνει σε λιγότερο από 4, από 5 λεπτά, από 4 λεπτά. Η μάχη ξεκίνησε στο 15, έφτασε εδώ πριν από 30 δευτερόλεπτα, πόση ώρα έχει πρέπει. Πες ότι έφτασε στο 14 και 20, 14 και 30 και δεν σας το κρύβω ότι θα λήξει στο 11 και 2 δευτερόλεπτα. Αν προλάβω να πατήσω το κουμπί σωστά. Για όσους δεν το πήρατε χαμπάρι, έχει ήδη κάνει 2116 πόντους damage και έχει αποκρούσει βολές. Η θωράκισή του έχει αποσοβήσει βολές, οι οποίες θα το έκαναν 960 damage. Είναι μια μάχη στην οποία όταν το είδα πρώτη φορά το replay δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να γίνει μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα τόσο πολύ damage. Και ακόμη και τώρα ρε παιδί μου, λέω, υπάρχουν κάποια άρματα που αν καταφέρεις να τα δουλέψεις όπως πρέπει, ναι, έστω και με gold, μπορούν μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να κάνουν πράγματα που εμείς οι κοινοί παίκτες δεν μπορούμε να το κάνουμε ούτε σε 5, σε 6, σε 7 παιχνίδια. 4.410 το damage που έχει κάνει, 1.720 η φθορά που έχει αποσοβήσει η θωράκισή του. Έχει μπροστά του ένα IS-4 με την τεχνοτροπία που δεν θυμάμαι πως τη λένε και προσπαθούσα μέσα στο παιχνίδι τόση ώρα να καταλάβω ποιο είναι, επειδή IS-4 δεν μοιάζει και πολύ. Έλεγα κανένα Carnarvon, πως το λένε το δεκάρι το βρετανικό. Τέλος πάντων, θα μου πεις τώρα για το IS-4, θα μιλάμε. 5.707 πόντι. Το mouse πίσω του καταφέρανε και το εξουδετερώσαν. Το πολύ πιο καλά θωρακισμένο, θεωρητικά τουλάχιστον. Και ο φίλος μας έχει φτάσει να έχει 4 μόνο βλήματα τα οποία είναι premium και 443 πόντους hit points έχει ακόμα. 6.969 η πόντη που έχει κάνει damage, 3.280 η πόντη που έχει αποσοβήσει η θωράκισή του. 5-4 το παιχνίδι, καταλαβαίνω ότι ο φίλος μας έκανε κοντά στους 7.000 πόντους και η ομάδα του κερδίζει μόνο 5-4. Και εδώ, spoiler alert, είναι το σημείο, όπως σας είπα και προηγουμένως, λίγο πριν τα 11 λεπτά, όπου βγαίνει μπροστά ο αντίπαλος, τι είναι αυτός, Object 705, και καταφέρνει και του ρίχνει μία στο πλάι, ίσως ένα από τα λιγοστά λάθη που έκανε. Όταν είδε το 705 έπρεπε να γυρίσει λίγο δεξιά, ώστε η κλίση που έχει το άρμα του να μην είναι τόσο μεγάλη. Τώρα θα μου πεις ρε Γιάννη, τι λες, εδώ είχε μπροστά σχεδόν τη μισή αντίπαλη ομάδα και κατάφερε και τους κρατούσε εκεί πέρα τόση ώρα. Τέλος πάντων, 7.419 πόντι το damage που έκανε, η θωράκισή του αποσόβησε 3.280 πόντους και βοήθησε την ομάδα του, αυτό το Mausen περισσότερο αν δεν κάνω λάθος, γιατί υπολογίζω ότι αυτός έκανε την περισσότερη ζημιά, τέλος πάντων δεν ξέρω ποιος την έκανε, 679 πόντους. Ένα παιχνίδι να το πω, μια μάχη να το πω, ένα κομμάτι μιας μάχης το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση. Τελικά κερδίσαμε. Όχι για να μην νομίζετε ότι η ομάδα δεν μπορεί και μόνη της. Μπορούσαμε και χωρίς αυτό να.